Πάμε στη Δήμητρα Αλεξανδράκη που δεν ξέρω αν της μπήκε το πνεύμα το Χριστουγέννου, γιατί βλέπω λίγο έξαλλη. Πολύ ωραία είναι όμως με τα μαύρα της. Εξαιρετική είναι. Μίλησε στο Σάβα Μπίτζα, μίλησε για τη Ραμόνα και την κυρία Χριστοπούλου, στήριξε για μια ακόμη φορά την Ιωάννα Τούνη. Τι λέει, κάτι σοκαριστικό, ότι έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα. Από γυναίκα και μας λέει και για το αν θα τη δούμε επιτέλους νυφούλα. Για να δούμε. Καλή. Ωραία το νέο. Συνόχλησε η Τούνη και η κάθε Τούνη. Στεναχωρήθηκα γιατί βλέπω έναν άνθρωπο να του κάνουν πόλεμο και να τον χτυπάνε επιμονή μου βάσεως. Χωρίς λόγο, χωρίς να έχει πειράξει κανέναν. Οπότε όταν εγώ ξυπνάω το πρωί και βλέπω τη φίλη μου και έναν άνθρωπο που εγώ την Ιώνα την έχω ζήσει λίγο διαφορετικά, με έχει βάλει μέσα στο σπίτι της και με έχει στηρίξει σε πολλά δικά μου προσωπικά ζητήματα, θέλω να την υπερασπιστώ και μάλιστα πριν να κάνω το οτιδήποτε, πριν να μιλήσω, πήρα την άδειά της. Είχε πει μια έκφραση η Κατερίνα Καινούριου ότι δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέμαι για κάτι τόσο ασήμαντο, υπάρχουν άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Ήταν καθαρά ανθρώπινο και τίποτα περισσότερο. Συμφωνώ ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Απλά για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μίλησα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και να σε πάω λίγο στο Greece's Next Top Model, γιατί είσαι ένα κορίτσι που το γνωρίσαμε πριν μερικά χρόνια. Το original Next Top Model. Θέλω να μου πεις, μπορείς. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Και γιατί τα έχεις κάνει μέχρι τώρα. Μην ξεχνάμε, είναι τηλεόραση. Δεν είναι καθαρό modeling. Πάντα θα υπάρχει αγάπη για το GNTM. Στο My Style Rocks όμως όχι. Ούτε απ' έξω δεν περνάμε. Ναι, ήταν τραυματική εμπειρία. Αλήθεια, τώρα ήταν για μένα ήταν η χειρότερη συνεργασία που έχω κάνει. Άκουσες το σχόλιο της Ραμόνας Βλαντή για την Έλληνα Χριστοπούλου. Δεν είναι γνώστης, δεν έχει ένα background στη μόδα. Θεωρώ ότι όχι, εγώ δεν θα δεχόμουν σαν παίκτρια να με κρίνει. Η κυρία αυτή πάντα ρίχνει βέλη. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα συνέβη, άλλο. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει τέλος πάντων. Όταν προσπαθώ να κάνω τα πάντα μόνο και μόνο για να πετύχω να έχω δημοσιότητα και να σκαρφαλώνω στις πλάτες των αλωνών, μιλώντας υποτιμητικά, θεωρώ ότι δεν τιμάει εσένα καταρχήν. Σεξουαλική υπερενόχληση έχω δεχθεί από γυναίκα, όχι από άντρα. Το πέτρεψα με όμορφο τρόπο και πάλι ήταν κολακευτικό, απλά όταν ο άλλος γίνεται πολύ διαχυτικός, εκεί ξέρεις κάπως λίγο... Είναι λίγο awkward. Ετοιμάζω να κάνω μια παραγωγή με νηφικά. Το δικό σου νηφικό πότε θα το φορέσεις, γιατί πολλοί αναρωτιούνται. Μετά τα τελευταία γεγονότα που έζησα με προηγούμενη σχέση, τη σαπουνόπερα, δεν θα ήθελα να την ξαναζήσω. Μια και κάνει την καραδιαφήμιση, να το πούμε ότι το ρούχο που φοράει. Μα και εγώ είδα, νόμιζα ότι αλλάζει μπλούζες με την Τούνη. Όχι, είναι η εταιρεία, η Bubble Can, αυτή είναι η εταιρεία της Ιωάννας Τούνη με τα ρούχα της. Και την στηρίζει, εντάξει, πηγαίνει και πολύ καλά, να ξέρετε. Είναι από τα νούμερα, είναι από τα top ίσω από αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, ό,τι και να είπε για την Τούνη που τη στηρίξει τα λοιπά, να πω ότι η Τούνη στην παρουσιάση. Όχι, όχι στην Ελλάδα. Δεν έχει ανάγκη. Εννοεί. Εννοώ ότι υποστήριξη, οκ. Πάει πάρα πολύ καλά εμπορικά, αν το δεις έτσι. Ας το δούμε το άλλο. Τέλος πάντων. Τι ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Για την σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα είχες κάποιες απορίες. Ή για το My Style Rocks. Όχι, το My Style Rocks τα ξέρουμε. Για την σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα. Όχι, ρωτάω πώς έγινε αυτό και μου εξηγήσετε. Εντάξει, παιδιά. Ναι, παιδιά, τα εξηγώ εγώ που τα ξέρω. Γι' αυτό τα εξηγώ. Τα εξηγώ λίγο χύμα, γι' αυτό δεν τα λέμε στον αέρα. Ότι γίνεται, αλίμονο. Το παράξενο που είναι. Εντάξει, όχι, εννοώ. Παράξενο. Επειδή μου καταλάβει. Δεν έχει συμβεί από ό,τι έχουμε καταλάβει, αλλά είναι. Καλά, εγώ. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι. Μην το γενικεύουμε. Όχι, γι' αυτό βέβαια. Θέλω να το πω. Ναι, το έχει πιο συγκεκριμένο. Εγώ το πω πιο συγκεκριμένο. Σεξουαλική παρενόχληση δεν θεωρείται. Δεν το λέω για τη Δήμητρα. Ναι. Επειδή διαβάζω διάφορα τελευταία και ο καθένα λέει, βγαίνει και λέει, έχω δεχτεί. Δεν το λέω για τη Δήμητρα. Διαχωρίζω τη θέση μου. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι να περάσει κάποιο και να σε φλερτάρει λίγο πρόστιχα. Αυτό είναι κάτι πρόστιχο. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι χειρονομία, είναι λέξει. Υπάρχουν και ηλεκτρική σεξουαλική παρενόχληση. Υπάρχουν και τα ίδια. Αγγίγματα, ναι, είναι κάτι πολύ σοβαρό που γενικότερα όταν το χρησιμοποιούμε, εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν λέμε ότι έχουμε δεχτεί κάτι τέτοιο. Δεν το λέω για τη Δήμητρα, απλά έχουμε μια κουβέντα εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις και το λες.